Λοιπόν, ο μήνας σήμερα έχει 22 Ιανουαρίου του 2018. Ήρθα για να βάλω τροφές στα μελίσια και θέλω να δείτε κάτι. Κυρίως να τα βλέπουν οι νέοι. Ανοίγω το μελίσι. Βγάζω τις σακούλες, είχαμε τροφή παστέλ βάλει πριν από 2 εβδομάδες περίπου. Ρίχνω καπνό. Υπάρχει το ρητό μεταξύ των μελισσοκόμων που λένε ότι τον Μάρτιο μετράμε τα μελίσια. Βασικά τα μελίσια εγώ νομίζω τα μετράμε ανάλογα με την περιποίηση που τους έχουμε κάνει. Εμένα μου αρέσει να τα μετράω από τον Ιανουάριο, ας πούμε. Για να δούμε όμως. Τροφές, προμήθειες. Μύθιες, γύρι, προμήθεια από την τροφή, κι άλλο ωραίο πλαίσιο, σφραγισμένο μέλι, οι μέλισσες πολύ ήρεμες, αν και έχει αέρα. Το βλέπετε. Πάμε στο επόμενο. Πλαίσιο όμως. Γόνος. Ψημένος, αρκετός, γύρω γύρω σφράγιση με μέλια σε όλο το πλαίσιο. Βλέπετε, το τεινάξω και λίγο. Έτσι, να φανεί καλύτερα. Ιανουαρίου. Τα βουνά έχουν χιόνι γύρω γύρω. Βλέπετε πέρα γόνος, μέχρι κάτω και από την άλλη. Ήρθε αέρας και δεν θέλω να το τεινάξω μόνο λίγο πάλι και αυτό. Και πολλές τροφές. Λοιπόν, δεν ανοίγω άλλο γιατί δεν είναι καλή μέρα για επιθεώρηση. Δεν ήρθα να κάνω επιθεώρηση. Ήρθα να σας πω ότι αυτό το μελίσι δεν θα το μετρήσουμε τον Μάρτιο. Το Μάρτιο θα το κόψουμε παραφιάδα. Και ότι αν στα μελίσια μας βάλουμε καλές τροφές και κάνουμε καταπολέμηση για την βαρόα, δεν υπάρχει περίπτωση τα χάσουμε. Ακόμα και μέσα στον χειμώνα κάνουν γόνους. Και γόνους τόσους που να έχουμε ανάπτυξη. Σήμερα 22 Ιανουαρίου και βρήκαμε και άλλη βασίλισσα που γονιμοποιήθηκε και γεννάει. Λοιπόν, ως εκ τούτου, ό,τι πληρώνουμε παίρνουμε και ό,τι περιποιηθούμε εισπράττουμε. Αυτά ήθελα να σας πω.